Θυμίζω λοιπόν ότι ο Σταύρος Δογιάκης, ο συνιδιοκτήτης μαζί με τον αδερφό του της ταβέρνας Κρητικός, που σε ένα σημείο μαχτές βρέθηκε πριν από λίγο νεκρό στην Αγία Παρασκευή. Στην ταβέρνα ήταν ο Κώστας, έσπευσε γρήγορα και πήγε εκεί που έγινε ό,τι έγινε. Για πες μας, Κώστα, τι έχει συμβεί. Νίκο, δυστυχώς το χειρότερο σενάριο των 53χρονων επιχειρηματία επιβεβαιώθηκε. Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί παίρνουν το αυτοκίνητό του, κοντά στο οποίο εντοπίστηκε η σωρός του νωρίς το μεσημέρι. Ελάχιστα μέτρα από το σημείο που βλέπετε, εδώ είναι το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Άνου, εδώ στην Αγία Παρασκευή, σε ένα ύψωμα. Βρέθηκε το αυτοκίνητο και στα 200 μέτρα από εδώ, στο βάθος που βλέπετε, στο δασάκι, βρέθηκε και η σωρός του. Αυτή την ώρα έχει έρθει η ιατροδικαστής, η οποία θα εξετάσει και τη σωρό του 53χρονου επιχειρηματία, και οι αστυνομικοί παίρνουν το αυτοκίνητό του, το Gris Smart που βλέπετε στο βάθος, προκειμένου να το εξετάσουν. Επειδή μας έλεγε ο Βασίλης νωρίτερα ότι προφανώς θα γίνει μια ενδελεχής έρευνα. Ξέρουμε από τι έχει χάσει τη ζωή του, δηλαδή υπάρχει κάποιο τραύμα, υπάρχει κάτι άλλο. Νίκο, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ακόμα και αυτό τη αυτοκτονία, ακόμα και αυτό τη ανθρωποκτονία. Βρέθηκε η σωρός, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο τραύμα. Το σημείο όμω, τόσο σίγουρα έχει αφήσει κάποια σημάδια, το σημείο που είχε φέρει να έχει αφήσει. Αυτή τη στιγμή θα εξεταστεί από τον δικαστή για να φανεί αν φέρει κάποιο σημάδι ή αν ο θάνατο έχει επέλθει από άλλη αίτια. Μάλιστα. Θυμίζω, όπω το είπε και ο Βασίλη νωρίτερα, ότι στην ταβέρνα που συνιδιοκτήτης ήταν ο άνθρωπο αυτό, είχε γίνει πριν από 3 χρόνια μια δολοφονία. Ένα συμβόλαιο θανάτου στην πραγματικότητα με έναν πρώην εκαμίδι, έναν αστυνομικό που είχε θεωρηθεί κομβικότατο στον πόλεμο αλληλοεξόντωσης των Ενωνών της Νύχτας. Δεν ξέρω αν σχετίζεται έτσι, το σημειώνω απλά γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ ακουστεί τότε. Τραβάμε μία γραμμή.